5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 11 Σεπτεμβρίου, πρώτη μέρα της νέας σχολικής περίοδου. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν σε παιδιά και γονείς. Από σήμερα όλοι εμείς που οδηγούμε οτιδήποτε στους δρόμους πρέπει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί, γιατί τα παιδιά θα βρίσκονται παντού γύρω μας. Σας θυμίζω ότι εμείς ως γονείς και κηδεμόνες μπορούμε να γίνουμε οι καλύτεροι δάσκαλοι κυκλοφοριακής αγωγής για αυτά. Σας θυμίζω επίσης ότι τα παιδιά μέχρι την ηλικία των 8 ετών, όταν διασχίζουν τον δρόμο, θα πρέπει να συνοδεύονται πάντοτε από κάποιον ενήλικα. Σας προτρέπω, είτε είστε γονείς και κηδεμόνες, είτε δεν είστε, να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, στη διεύθυνση ioas.gr, και να δείτε την εξαιρετική δουλειά που έχουν κάνει εκεί σε σχέση με την σχολική χρονιά και τις συμβουλές που δίνουν στους γονείς και τους κηδεμόνες που συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι τα παιδιά θα φορούν πάντοτε ανοιχτό χρώμα ρούχα. Προτιμάτε επίσης σχολικές τσάντες και αθλητικά παπούτσια με ανακλαστικά στοιχεία. Θεωρήστε δεδομένο ότι πρέπει να επιλέξετε μια ασφαλή διαδρομή προς και από το σχολείο, ώστε το παιδί να εξοικειωθεί με αυτή. Πολύ σημαντικό, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, θα πρέπει να μάθετε στο παιδί να μην διασχίζει το δρόμο ανάμεσα σε παρκαρισμένα οχήματα. Καθώς πρέπει να μάθει το παιδί ότι οι οδηγοί δεν θα μπορέσουν να το διακρίνουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα παιδικά καθίσματα, το παιδί στο αυτοκίνητο πρέπει να κάθεται σε αυτά μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Και κάτι που στην Ελλάδα βλέπουμε πολύ συχνά, παιδιά κάθε ηλικίας να μετακινούνται με δίκυκλα προς και από το σχολείο. Σύμφωνα με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, επιτρέπεται στα παιδιά να ανεβαίνουν σε μοτοσυκλέτες μετά την ηλικία των 16 ετών. Ακόμη και ως επιβάτες, μην σας δημιουργούνται απορίες γι' αυτό. Σας μιλήσα νωρίτερα για την ιστοσελίδα του ΙΟΑΣ. Εκεί υπάρχουν 3 διαφορετικά κεφάλαια σε σχέση με το πώς τα παιδιά μπορούν να κινηθούν στο σχολείο με ασφάλεια. Είναι προφανές πως όταν συνοδεύουμε τα παιδιά στο σχολείο, τα κρατάμε πάντοτε από το χέρι και πάντοτε πρέπει να τα μάθουμε να βαδίζουν στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου. Στην Ελλάδα, ξέρετε, οι διαβάσεις των πεζών είναι κάτι πολύ σχετικό, γι' αυτό πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να είναι εξίσου προσεκτικά και στις διαβάσεις των πεζών. Ακόμη και αν το φανάρι είναι πράσινο, θα πρέπει να ελέγχουν και προς τις 2 κατευθύνσεις, και δεξιά και αριστερά, και ξανά αριστερά στο δρόμο. Προφανώς, όταν αφήνετε τα παιδιά και όταν τα παραλαμβάνετε από το σχολείο, πρέπει να τα αφήνετε και να τα παραλαμβάνετε από την πόρτα του σχολείου και όχι από το απέναντι πεζοδρόμιο. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι πρέπει να προτιμούμε το περπάτημα ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς, καθώς πέραν του ότι είναι πιο οικολογικά μέσα στη μετακίνησή μας, είναι και πιο ασφαλή. Στις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει. Και κάτι τελευταίο, σε περιπτώσεις που η μετακίνηση των παιδιών γίνεται με σχολικά λεωφορεία, έχετε κάθε δικαίωμα να βεβαιωθείτε ότι αυτά τα λεωφορεία πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας. Δηλαδή, τα ελαστικά τους είναι σε καλή κατάσταση, οι ζώνες ασφαλείας είναι λειτουργικές και βέβαια υπάρχει σύνοδος στο αυτοκίνητο. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και να οδηγείτε, όπου και να οδηγείτε.